Τόμ. Προσπάθησε να βρει τον Χάλαμα, έκοψε ο Χάλατα, τον έκοψε ο Νιόμπλιας για τον Μπονόβα, μια κόντρα, να ο Σαραβάκος, τον γκολ. Το γκολ λοιπόν από τον Δημήτρη Σαραβάκο, που εδώ τον βλέπουμε να πανηγυρίζει. Φυσικά τα πανηγύρια και από τους μαθητές της εξέδρας. Θα ξαναδούμε τη φάση, να εδώ ο Μπονόβας που κάνει μια βαλιά. Κοντράρει η μπάλα, παίρνει ύψος, ο Σαραβάκος χωρίς χρονοτριβή θα πλασάρει την μπάλα στα δίχτυα του Μίλλερ. Έτσι έχουμε στο 22ο λεπτό Ελλάδα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Σαραβάκος στο φάουλ, πάει να γίνει κεφαλιά, τελικά έχουμε το δεύτερο γκολ. Κάποια κόντρα πρέπει να είναι αυτογκολ. Πρέπει να είναι αυτογκολ. Στο 21ο λοιπόν λεπτό η εθνική μας ομάδα προηγείται με 2-0. Να εδώ ο Αλέκος Σοφιανίδης, ομοσπονδιακός τεχνικός. Ξαναβλέπουμε την εκτέλεση του φάουλ από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Τελικά έγινε η κεφαλιά από τον Λίντνερ, η δεύτερη κεφαλιά από τον Βάλ και κατέληξε στα δίχτυα του Μίλλερ. Γκαλιτζάκη, αυτός με τη σειρά του για τον Νιόμπλια, πήγε να δώσει για τον Τσιαντάκη, έκοψε ο Λίντνερ. Σέσλερ βγαίνει πολύ δυνατά, τελικά πρόλαβε να γυρίσει την μπάλα, έδιωξε ο Γκαλιτζάκης, γίνεται το σουτ και μειώνει σε 2-1 η γερμανική ομάδα με τον Χάλατα. Εδώ ξαναείδαμε το σούτ από τον Χάλατα. Τσιαντάκης για τον Σαραβάκο. Σαραβάκος θα κάνει το σούτ και το τρίτο γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας έκανε με πολύ όμορφη κίνηση, ένα πολύ όμορφο σουτ και έτσι λοιπόν στο 13ο λεπτό της επανάληψης έχουμε Ελλάδα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, 3-1. Ξανά η φάση, εδώ, κοιτάξτε το Σαραβάκο, άφησε την μπάλα να σκάσει, γύρισε το σώμα του, έκανε απευθείας ένα πολύ ωραίο σουτ που κατέληξε στα δίχτυα του Μίλλερ. Έτσι λοιπόν στο 13ο λεπτό της επανάληψης έχουμε ξανά η φάση από μια πιο κοντινή κάμερα. Το τρίτο γκολ του από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Τόμ άλλαξε την μπάλα με τον Ζάμερ και πάλι Τόμ. Τόμ θα κάνει το 1-2, ένα πολύ όμορφο γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Ανδρέας Τόμ, το μεγάλο αστέρι των Γερμανών, που άλλαξε γρήγορα την μπάλα, βρήκε ένα κενό, έκανε το μακρινό σουτ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Οικονομόπουλου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Άλλαξε γρήγορα την μπάλα, βρήκε ένα κενό στο κέντρο της άμυνας, έκανε το σουτ, το δυνατό βολέ για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα του Οικονομόπουλου. Έτσι έχουμε στο 20.